έχουμε έρθει εδώ με μια αντιπροσωπεία από τα Νότια Προάστια, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, για να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία μέρα στα πλαίσια των εκλογών. Να μοιράσουμε φυλάδια, ανακοινώσεις, όπως γίνεται, φανταζόμαστε, σε μια ευνομούμενη δημοκρατική χώρα. Ο χώρος αυτός είναι το ελληνικό, είναι το πάρκο του ελληνικού, είναι ο μοναδικός χώρος που η Λάνδα, η οποία έχει, όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς έχει πάρει αυτό το χώρο, έχει παραχωρήσει για το κοινό. Προσέξτε για το κοινό. Από τη στιγμή που ήρθαμε για να κάνουμε κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό και απόλυτα λογικό, σε μια προεκλογική περίοδο, καθώς κορυφώνεται, έχουμε αντιμετωπίσει σεκιουριτάδες, υπαλλήλους της Λάνδα και όλο το προσωπικό, το οποίο αρχικά μας εμπόδισε και μας εμποδίσει να συνεχίσουμε να μπούμε σε όλο το χώρο, στον οποίο προφανώς δεν είναι ελεύθερη διέλευση, δείχνοντάς μας τον κανονισμό του χώρου. Το οποίο κανονισμό του χώρου είναι της Λάνδα. Ηθικό συμπέρασμα. Ο χώρος είναι ιδιωτικός, δεν σας παραμυθιάζουμε. Προφανώς εδώ μέσα απαγορεύεται οποιαδήποτε πολιτική, κοινωνική ή γενικότερα συνδικαλιστική δραστηριότητα. Και όλα αυτά σε μια περίοδο και σε μια χώρα που υποτίθεται πως είναι δημοκρατική, ευρωπαϊκή και ό,τι άλλο. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο έχει γίνει και σε όλα τα άλλα κόμματα. Έτσι, ότι έχει γίνει και στην Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Θα μας το πούνε οι φίλοι, σύντροφοι και συνάδελφοι από τα Νότια Προάστια που έχουν έρθει εδώ. Εμείς καταγγέλουμε αυτή την αντιλαϊκή, αντιπολιτική, κουντική συμπεριφορά την οποία αντιμετωπίζουμε και τρέχουμε από τα σύννεφα. Λες, φοβούνται ότι θα πάνε στον πάρκο, δεν ξέρω εγώ ποιοι άνθρωποι, και θα προσβάλλουν, ξέρω εγώ, τη δημόσια εδώ. Αν είναι δυνατόν.